Ερχόμεθα, αγαπητοί, στο τρίτον και τελευταίο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Αφού βεβαίως είπε το μεγάλο του θέμα, που στάθηκε και η αιτία να γραφεί αυτή η Δευτέρα Επιστολή, το περί του Αντιχρίστου, λέγει τώρα, γράφει, «Το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί, περί ημών είναι ο λόγος του Κυρίου τρέχει και δοξάζεται καθώς και προς ημάς. Και είναι αριστόμεν από τον ατόπων και πονηρών ανθρώπων, ούγαρ πάντων η πίστης». Το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί, ως προς τα άλλα, κατά τα άλλα, όπως λέμε εμείς στην γλώσσα μας, δηλαδή ότι δεν μένει πια τίποτε άλλο να σας πω παρά να προσεύχεστε, αδελφοί, για μας, ώστε ο λόγος του Κυρίου να τρέχει και να δοξάζεται, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε εσάς. Δηλαδή ότι ο λόγος του Θεού τρέχει και δοξάζεται. Έτσι παντού όπου κηρύσσομαι, ο λόγος του Θεού να τρέχει και να δοξάζεται. Αυτό αποτελεί το πρώτον, θα λέγαμε, αντικείμενο της προσευχής, διότι θα αναφέρει ακόμη και κάτι παρακάτω, ότι δηλαδή να προσεύχεστε για μας, ώστε να ευωδούτε ο λόγος του Θεού. Όχι βεβαίως να μην υπάρχουν εμπόδια εις των λόγων του Θεού, αλλά να υπερνικώνται όμως τα εμπόδια, διότι είναι γνωστό ότι ο λόγος του Θεού ουδέποτε πάνω εις τη γη δεν εξυπλώθη χωρίς εμπόδια. Τα εμπόδια, θα λέγαμε, είναι συμφυή στην διάδοση του λόγου του Θεού. Κανείς που θα ήθελε να κηρύξει το Ευαγγέλιο, και μάλιστα ανώθευτον, δεν στάθηκε χωρίς εμπόδια το έργο του αυτό. Είναι μάλιστα τα εμπόδια και οι δυσκολίες το χαρακτηριστικό γνώρισμα της γνησιότητος του Ευαγγελίου, διότι πίσω από τα εμπόδια είναι ο διάβολος, και ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος επιφέρει όλες τις δυσκολίες, επειδή ακριβώς ο λόγος του Θεού έρχεται να πλήξει αυτόν και το κράτος του. Και συνεπώς το γνήσιο κήρυγμα, ο γνήσιος λόγος του Θεού, πάντοτε έχει δυσκολίες. Έτσι παρακαλεί ο Απόστολος ώστε να υπερνικώνται όλες αυτές οι δυσκολίες, διότι οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου δεν θα λείψουν ποτέ. Ποτέ δεν θα λείψουν. Βλέπετε ότι όπως πάει να κινηθεί ο λόγος του Θεού, ξεπετιώνται από τον Άδη οι σκοτεινές δυνάμεις. Ο διάβολος και τα οργανά του να πολεμήσουν με κάθε τρόπο το έργο του Θεού. Και είναι αριστόμεν από τον ατόπων και πονηρών ανθρώπων. Το δεύτερο αντικείμενο της προσευχής που ζητάει ο Απόστολος από τους Θεσσαλονικείς. Είναι βέβαια ένα πολύ έτσι χαρακτηριστικό του Αποστόλου, η προσευχή που ζητά από την Εκκλησία υπέρ του εαυτού του, υπέρ του έργου του Ευαγγελίου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ωστόσο, το δεύτερο αντικείμενο που ζητά στις προσευχές των Θεσσαλονικαίων είναι τούτο. Να απαλλαγούν οι Απόστολοι, όχι ο λιγότερο και οι ίδιοι στον τόπο τους, από τους ατόπους και πονηρούς ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί οι άτοποι άνθρωποι? Άτοπος άνθρωπος είναι ο παράλογος, είναι ο απρεπής, ο άδικος, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι αντιλέγουν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτοί λέγονται άτοποι άνθρωποι. Και παρακαλεί τώρα να απαλλαγούν οι κήρυκες του Ευαγγελίου από αυτούς τους ατόπους και πονηρούς ανθρώπους. Αλλά γιατί υπάρχουν άτοποι άνθρωποι? Είναι ίσως εδώ ένα θέμα το οποίο
οπωσδήποτε εύλογον ερωτηθεί γιατί να υπάρχουν άτοποι άνθρωποι. Γιατί απλούστατα υπάρχουν ποικίλες προαιρέσεις. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν αγαθή προαίρεση. Και αφού δεν έχουν αγαθή προαίρεση, δεν είναι δυνατόν να δεχθούν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό τους συμφέρει? Αναμφισβήτητα όχι. Γιατί όμως ακριβώς επιμένουν να μην δεχθούν το μήνυμα του Ευαγγελίου? Αυτό είναι το μυστήριο της ασεβίας. Αυτό είναι το μυστήριο της ασεβίας. Είναι περίεργο. Περίεργο πράγμα. Το μυστήριο όχι με την έννοια, σας το έχω και άλλοτε πει, με την έννοια του μυστικού, αλλά με την έννοια του ανεξηγήτου, του περιέργου. Ότι δηλαδή πώς ακριβώς ένας άνθρωπος φτάνει να αρνείται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού και μάλιστα πεισματικά και εχθρικά. Πώς, γιατί? Εκείνο που λέγει ο Κύριος των Απόστολων Παύλων όταν ήταν διώκτης, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρό, φοβερό για σένα να κλωτσάς με γυμνά ποδάρια επάνω εις τα καρφιά. Κλωτσούσε μέχρι τότε ο Απόστολος με γυμνά πόδια επάνω σε καρφιά. Κλωτσούσε. Κλωτσούσε. Διότι εκείνος ο οποίος αντιτίθεται εις το θέλημα του Θεού, αυτός οπωσδήποτε είναι παράλογος άνθρωπος. Είναι παράλογος. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Εξάλλου, ο δαιμονισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας παραλογισμός. Μέσα σε μια αρμονική δημιουργία του Θεού, ορατή και αόρατη, να υπάρχουν οι δαίμονες. Οι δαίμονες οι οποίοι με την ίδια τους την προαίρεση έγιναν πονηροί, είναι παραλογισμός. Είναι παραλογισμός. Το καταλαβαίνουμε, αγαπητοί. Και το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας αυτό. Οι άνθρωποι που επιμένουν στην αμαρτία είναι άτοποι και παράλογοι άνθρωποι. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Αλλά θα ήθελα ακόμη να σας έλεγα ότι εδώ βάζει μια μικρή φρασούλα ο Απόστολος που είναι πολύ αποκαλυπτική. Ου πάντων η πίστης. Ουγαρ, το αιτιολογεί, ουγαρ πάντων η πίστης, γιατί δεν είναι για όλους η πίστης. Δηλαδή πράγματι δεν είναι για όλους η πίστης. Η πίστης είναι για όλους, αλλά δεν είναι αποδεκτή από όλους η πίστης. Και αυτό σημαίνει ότι η πίστης γίνεται αποδεκτή μόνο με την προαίρεση. Αν λοιπόν η προαίρεση είναι κακή, αναμφισβήτητα δεν είναι δεκτή η πίστη από όλους τους ανθρώπους. Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα κάτι που ας το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο μπορεί να επιμείνει ένας άνθρωπος στο να μένει αδιόρθωτος και σκληρός έναντι του Ευαγγελίου. Προσέξτε, όχι να αμαρτάνει. Όχι να αμαρτάνει. Εκείνος που αμαρτάνει είναι άλλο πράγμα. Όλοι αμαρτάνουμε. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Όχι έναντι της ηθικής, έναντι της πίστεως. Το υπογραμμίζω, έναντι της πίστεως. Όχι έναντι των εντολών του Θεού. Ο άλλος σου λέγει, δεν μπορώ να αντέξω την εγκράτεια. Δεν μπορώ να αντέξω να μην πω ψέμα. Δεν μπορώ να αντέξω να μην θυμώσω. Όχι αυτό, αλλά έναντι της πίστεως. Έναντι του προσώπου του Ιησού Χριστού. Όταν κανείς επιμένει να αρνείται, θα είχε λόγους? Έχει λόγους. Τι? Δεν έχει λόγους. Είναι παραλογισμός. Αυτή είναι η λόγη, ότι υπάρχει παραλογισμός. Αυτός ο άνθρωπος προδιαγράφεται. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα μείνει αδιόρθωτος και σκληρός μέχρι τέλους? Δεν γνωρίζει. Ο Απόστολος Παύλος, εάν έπρεπε να κριθεί ως διώκτης, αναμφισβήτητα έπρεπε να μπει στον κατάλογο των ου πάντων η πίστης. Κι όμως δεν μπήκε, και όχι μόνο δεν μπήκε, αλλά αυτός έγραψε το ου πάντων η πίστης. Είναι χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε για έναν άνθρωπο εάν γι' αυτόν εξόφλησε ή όχι η πίστης. Αλλά ένα πράγμα όμως πρέπει να ξέρουμε, ότι πράγματι ου πάντων η πίστης.
Και συνεπώς δεν πρέπει να ματαιοπονούμε, ίσως να νομίζουμε ότι θα πρέπει όλους τους ανθρώπους να τους κάνουμε αγίους. Ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε, πάντας θέλει σωθήνε και σε επίγνωση να ληφθεί ασθενθήν. Ο Θεός όλοι θέλουν να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση, αλλά δεν έρχονται όλοι. Συνεπώς, το να νομίζουμε επί παραδείγματι ότι ολόκληρη η Ελλάδα μας πρέπει να γίνει χριστιανική όπως το Ευαγγέλιο λέει, δεν μπορεί να γίνει. Ή να γίνει το χωριό μας, ή να γίνει η συνοικία μας, κάποτε αν θέλετε και αυτό το σπίτι μας. Μπορεί κάποτε κάποιος από το σπίτι μας να επιμένει να μην θέλει να γίνει χριστιανός, να πιστέψει αληθινά, ή στο σχολείο μας όλοι οι μαθητές και ούτω καθεξής. Αυτό ας το γνωρίζουμε. Όταν δούμε την αντίδραση του αλουνού θα υπούμε ου πάντων η πίστης. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια το τέλος του. Εμείς τον αφήνουμε. Αν έχουμε την δυνατότητα και εφόσον δεν ερεθίζεται να του έμε κάτι για την πίστη, υπάρχει πάντοτε η ελπίδα κάποτε κάτι να αποδεχθεί. Εάν όμως ερεθίζεται και παίρνει πράγματι πάντοτε και σταθερά μία εχθρική στάση έναντι του προσώπου του Ιησού Χριστού, τον αφήνουμε. Τελείωσε δι' αυτόν. Τον αφήνουμε. Τον αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Ας κάνει καλά με τον Θεό και ο Θεός με εκείνον.